Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε αυτό το υπέροχο σχέδιο για επιτραπέζιο runner. Είναι ένα φανταστικό σχέδιο, φυσικά θα το κάνουμε σε πάρα πολλά βίντεο και όπως γνωρίζετε, όσες είστε εγγεγραμμένες στο κανάλι μου και φτιάχνετε δικά μου σχέδια, κάτω από το κάθε βίντεο θα έχουμε όταν τα τελειώσουμε όλα τα βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσια, όπως γνωρίζετε, στο βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Είναι το γρανάζι που σας έχω δείξει πάρα πολλές φορές και μέσα από τη σελίδα μου Ειρήνη Κροσέτ στο Facebook, το οποίο το ανοίγετε, αλλάζετε την ταχύτητα ή αρχάριες. Και φυσικά εκεί θα βρείτε και υπότιτλους σε 78 γλώσσες. Πάμε να το αρχίσουμε. Κορίτσα, πάμε να συνεχίσουμε το έκτο μέρος του βίντεο μας για αυτό το πανέμορφο runner. Έχω κάνει τις 4 μου αλυσίδες. Εδώ πέρα που έχω τις 3 μου, στην κορφή το βελονάκι μου τραβάω, κλείνω με βουβό. Συνεχίζω να κάνω τις 3 μου αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και από ένα ποδαράκι κορίτσα στο κάθε ποδαράκι, δηλαδή στα 4 αυτά ποδαράκια θα πατήσω από μία φορά. Στη συνέχεια, 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, 2 αλυσίδες αυτή τη φορά, θα πάρω κλωστή, θα πάω στο επόμενο ποδαράκι, θα πατήσω και θα κάνω και εκείνο ποδαράκι. Κορίτσα, ό,τι έκανα εδώ θα το κάνετε μέχρι να φτάσετε σε αυτό εδώ, το ποδαράκι που σας δείχνω με το βελονάκι μου. Βλέπετε κορίτσα, τι έκανα, ό,τι έκανα εδώ το έκανα και μέχρι να φτάσω στο σημείο που σας έδειξα με το βελονάκι. Τώρα 4 αλυσίδες, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω από ένα ποδαράκι στα 4 μου αυτά ποδαράκια. Δηλαδή θα παίρνω κλωστή, θα πατάω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβάω, θα κλείνω πρώτη θηλιά δεύτερη, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, πρώτη θηλιά δεύτερη. Τώρα 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα περάσω απέναντι εδώ που έχω τις 4 αλυσίδες, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριστο, 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριστο, βλέπετε, αυτό κορίτσα θέλω να το φτάσετε μέχρι εδώ που έχω βάλει το βελονάκι μου. Κορίτσα, έφτασα στο σημείο το οποίο σας έδειξα με το βελονάκι. 4 αλυσίδες, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ επάνω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα, ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο, θέλω να το φτάσετε μέχρι εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι μου και μετά θα σας πω τη συνέχεια. Κορίτσα, έφτασα στο σημείο που σας είπα και σας έδειξα με το βελονάκι μου, θα πάω να κάνω 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω από ένα ποδαράκι στα 4 μου ποδαράκια. 1, 2, 3 και ένα 4. Έχω κάνει τα 4 μου ποδαράκια, 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή ακριβώς εδώ που έχω τα 4 μου ποδαράκια και εκεί πάμε να κάνουμε τα 4 μας ποδαράκια. 1, 2, 3 και ένα 4. Έχω κάνει τα 4 μου ποδαράκια. 2 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω το ένα ποδαράκι από πάνω θα πατήσω και θα κάνω 2 ποδαράκια. 1, στο ίδιο σημείο θα ξανακάνω άλλο ένα, θα έχω 2 ποδαράκια. 2 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή εδώ που έχω τα 2 ποδαράκια. Θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Θα κάνω 2 ποδαράκια. 1 και ένα ποδαράκι στο διπλανό. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, εδώ που έχω το ένα ποδαράκι, ξαναπατάω πάνω του να κάνω 2 ποδαράκια. Με λίγα λόγια, ό,τι κάνουμε σε αυτή μας τη μεριά, θα την κάνουμε μέχρι να φτάσουμε εδώ. Δηλαδή πάλι τις 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Λίγο πιο πάνω κορίτσα, θα αρχίσουμε να κόβουμε το σχέδιό μας. Βλέπετε, 4 αλυσίδες, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή και θα πάω να πατήσω να κάνω τα 4 μου ποδαράκια, 1 στο καθένα.
Και ό,τι κάναμε. Από αυτά μας τα σημεία μέχρι εδώ θα το κάνετε γύρω-γύρω μέχρι να ολοκληρώσετε το πλεκτό σας. Κορίτσα, πάω τώρα να κλείσω τη σειρά μου και θα κάνουμε άλλη μία σειρά γύρω από το πλεκτό μας πριν πάμε να κάνουμε το κύριο σχέδιο που θα πλέξουμε από τη μία μεριά και αυτό που θα σας δείξω θα κάνετε από τη μία μεριά θα το κάνετε και στην αντίθετη και στο τέλος θα χρειαστεί να κάνουμε και τη μπορντούρα. Πάμε να συνεχίσουμε. Κορίτσα, έχω κάνει τις 4 μου αλυσίδες, θα περάσω απέναντι εδώ. Στην τέταρτη θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό και θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα, ώστε να πάρω κλωστή και να πάω να κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Παίρνω κλωστή και πατάω επάνω στο ποδαράκι, τραβάω, κλείνω πρώτη θηλιά, δεύτερη, παίρνω κλωστή στο άλλο ποδαράκι, πρώτη θηλιά, δεύτερη. Βλέπετε, είναι απλό. Συνεχίζουμε και πάμε και κάνουμε 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι και θα κάνω την πλέξη παφ. 1. Θα πάρω κλωστή ξανά στο ίδιο σημείο. 2. Και θα πάρω κλωστή 3. Και θα ξαναπάρω και θα ξαναπατήσω 4 φορές. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις άλλες μου 2. Στη συνέχεια θα πάω να κάνουμε 4 αλυσίδες, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ πάνω στο ποδαράκι, πάλι την πλέξη παφ, θα μπω 4 φορές, 1, 2, 3 και 1, 4, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα πάρω, θα κλείσω τις άλλες 2. Αυτό κορίτσα που έκανα εδώ θα το κάνετε μέχρι να φτάσετε σε αυτό εδώ το ποδαράκι. Κορίτσα, βλέπετε, έφτασα στο σημείο που σας είπα, θα πάμε και εκεί να κάνω τις 4 μου αλυσίδες, 1, 2, 3 και 1, 4. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι και θα κάνω από ένα ποδαράκι στα 4 μου ποδαράκια. Έκανα τα 4 ποδαράκια, βλέπετε. Πάμε να συνεχίσουμε κάνοντας αυτή τη φορά 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4. Θα μπω εδώ που έχω τα 4 μου ποδαράκια, θα τραβήξω, θα κλείσω με ένα άριχτο. 4 αλυσίδες, 1, 1, 2, 3 και 1, 4. Στο διπλανό εδώ που έχω πάλι τα 4 ποδαράκια θα μπω, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Κορίτσα, ό,τι κάναμε σε αυτό μου το σημείο θα το κάνουμε μέχρι να φτάσουμε εδώ που σας δείχνω με το βελονάκι. Λοιπόν κορίτσα, ό,τι έκανα σε αυτό μου το σημείο μέχρι τα εδώ, το έκανα και από εδώ και το έχω φτάσει εδώ που από εδώ και πάνω θα είναι η μύτη μου, η μία μύτη και η από κάτω. Τώρα έχω κάνει τις 4 μου αλυσίδες, θα πάρω κλωστή επάνω στο βελονάκι μου, στο ποδαράκι μου θα πατήσω, συγγνώμη, και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι, 2, θα πάρω κλωστή, θα κάνω και το τρίτο μου ποδαράκι, θα πάρω κλωστή το τέταρτο μου ποδαράκι. Αυτά τα σημεία κορίτσα, επειδή κλείνουμε, είναι τα ίδια γύρω-γύρω, γιατί πρέπει να κλείσει το λουλούδι μας. Συνεχίζουμε τώρα να κάνουμε τις 4 μου αλυσίδες, 1, 2, 3, 4. Θα πάρω κλωστή επάνω εδώ στα ποδαράκια τα 4, θα κάνω από ένα ποδαράκι στο καθένα. 1, 2, 3 και ένα 4. Βλέπετε, έκανα τα 4 μου ποδαράκια. Στη συνέχεια, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο πρώτο ποδαράκι που θα συναντήσω θα κάνω 2 ποδαράκια. 1, θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο άλλο ένα ποδαράκι. 2, θα πάρω κλωστή στο διπλανό εδώ ποδαράκι, πάλι 2 ποδαράκια επάνω του. 1 και 1, 2. Στη συνεχίζουμε με 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω τα 2 ποδαράκια, θα πάω πάνω στο πρώτο, θα τραβήξω, θα κάνω 2 ποδαράκια και εδώ. Θα πάρω κλωστή, θα πάω στο διπλανό και θα κάνω και εκεί 2
ποδαράκια. Βλέπετε? Συνεχίζω να κάνω τις δύο μου αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή το ίδιο που έκανα εδώ με τα τέσσερα μου ποδαράκια, δύο στο καθένα. Θα συνεχίσω να το κάνω και δίπλα. Ένα. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο. Άλλο ένα, δύο ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή ξανά στο ίδιο σημείο. Θα πατήσω, θα κάνω ένα και άλλο ένα, δύο ποδαράκια. Συνεχίζω να κάνω τις δύο μου αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή, θα πάω να κάνω τα τέσσερα μου ποδαράκια, ένα στο καθένα, ένα, δύο, τρία και ένα τέσσερα. Πάμε να κάνουμε τέσσερις αλυσίδες, μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ και θα κάνω τα τέσσερα μου ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία και ένα τέσσερα. Βλέπετε? Πάμε να ξανακάνουμε αυτό εδώ το σημείο. Θα το κάνω και από τη μία μεριά και από την άλλη. Τώρα, στις αλυσίδες, δύο, τρεις, τέσσερις. Θα πω εδώ που έχω τις τέσσερις μου αλυσίδες, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Τέσσερις αλυσίδες, πάλι δύο, τρεις και μία τέσσερις. Θα περάσω δίπλα εδώ που έχω τις τέσσερις μου αλυσίδες, θα βάλω το βελονάκι και θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Κορίτσα, ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι τα εδώ, θα το κάνετε γύρω γύρω μέχρι να το φτάσετε εδώ για να τελειώσετε τη σειρά σας. Και από το επόμενο βίντεο θα σας πω πώς θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε τη μία μεριά του πλεκτού. Γεια σας!